Το 23, θα δείτε τότε. τώρα με τον Αντώνη το μουζάκι τι έχουμε να σας α, Δείξουμε Είναι η πιθανή κατώτατη ε, Μισθή Είναι η κάρτα 2068 Για να πάμε στην κάρτα 2068 Θα σας την αναλύσω Διότι και ο Αλέξης Μητρόπουλος Και ο ε, Ο Βαγγέλης Ομπελιώτης Έθεσαν επί των τύπων των ύλων Το όλο θέμα Κόψε λίγο από κάτω το άσπρο του εδάφους για να δείχνουμε την κάρτα πολύ. Λοιπόν Πάμε εδώ. Μισθό 713 είναι τώρα. Σωστά. Είναι 713 τώρα. Αν μπορούμε να έχουμε την κάρτα κοντά, πολύ κοντά την κάρτα, πάρα πολύ κοντά να βλέπουν του αριθμού, γιατί αυτό μα ενδιαφέρει. Σήμερα είναι 713. Συν οικογενειακό, το οποίο πολλοί δεν παίρνουν. Δεν του το δίνουν το οικογενειακό επιδόμα. Ξέρει γιατί. Διότι ο νομός Κατρούγκαλου έκοψε τα οικογενειακά επιδόματα των συνταξιούχων. Ε, Και εσύ... σου λέει, αφού κόβω εγώ από το συνταξιούχο. Γιατί να Έτσι. πάρει και ο εργαζόμενο το, το οικογενειακό. Το, είναι... οικογενειακό θα πει ο κύριο Τσιμουζάκη είναι γάμου και τέκνη. Έτσι, είναι διπλό. Είναι, είναι γάμου διπλό. Και, Έτσι, και πρέπει να δείτε. Όποιο παραβαίνει τι τις διατάξει εργατική νομοθεσία καταλαβαίνει ότι ε, έχει ναι. πρόβλημα. Έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δείτε μαζί με το οικογενειακό πού μπορεί να πάνε μισθοί. Αν πάρει 5% το 7,13 θα πάει 7,48. 7,48 και 74 το οικογενειακό πάει 8,22. Δηλαδή, Εάν πάμε 7,51, προσέξτε, 7,48 με 5% αύξηση μισθού και 74% το οικογενειακό για την 10% πάει 8,22. Δηλαδή, μάνι μάνι πιάσε με το 800. Εάν αυξηθεί ο μισθό 6%, με βάση τον πληθωρισμό. Πάμε 7, 55, και πάει 7,55. 10% στα 8,30. Έχουμε, πάμε στα 8,30. Αν ο μισθό αυξηθεί 7%, θα πάει 7,62. Συν 76 ευρώ οικογενειακό, 8, 8, και αν ο πληθωρισμό πάει 7% του χρόνου, για τον χρόνο μιλάμε, θα δώσει 8,47%. Άρα είμαστε κοντά στο 800 πια, μαζί με το οικογενειακό. Φρονώ ότι κάποια τέτοια σκέψη θα πρέπει να έχουν και οι, ναι. οι δήμονες προκειμένου να την το Υπουργείο Εργασία και η κυβέρνηση και να φτάσουμε σε ένα μισθό πάνω από τα 7,51% σε κάθε περίπτωση. Ακριβώς. Αυτό Ακριβώς. Είναι το που, αυτό που ζητάμε. Ακριβώς. Και ας ελπίσουμε ότι θα υλοποιηθεί. Κάτσε λίγο.